Η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στους επιστήμονες και την κυβέρνηση τις προηγούμενες εβδομάδες, με αφορμή τα όσα έλεγαν οι ειδικοί για τις καταστροφές που υπέστη η χώρα μας και την αδράνειά της, έλξε. Ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε στο πλαίσιο τη ΔΕΘ ότι Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ΕΜΗ θα υπάγονται πλέον στο Υπουργείο Πολιτική Προστασία. Κάτι που επί τη ουσία σημαίνει ότι πρωτού βγάλουν κάποια ανακοίνωση θα ρωτούν την ίδια την κυβέρνηση. Όπω είπε, χαρακτηριστικά πρώτε πρωτοβουλίε είναι η μεταφορά τη ΕΜΗ και του αστεροσκοπείου στην πολιτική προστασία. Ο κ. Μιτσοτάκη αναφέρθηκε και στι κατηγορίε που δέχθηκε ότι δεν αποδέχεται τα στοιχεία τη επιστήμη με αφορμή τα όσα έγιναν με την πυρκαγιά στον Νεύρο, τότε που το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έλεγε ότι ήταν η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυβέρνηση διαφωνούσε. Ο πρωθυπουργό είπε ότι όταν επισκέφθηκε τον Εύρο είδε από κοντά ότι η καταστροφή ήταν μικρότερη από αυτή που νόμιζαν αρχικά. Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών, τόνιζε ότι εδώ και 181 χρόνια θεραπεύει πλήθο επιστημονικών θεματικών και παρακολουθεί μετρητικού σταθμού και δορυφορικά δεδομένα σε όλη τη χώρα. Και φυσικά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δεν είχε αναφερθεί μόνο στι πυρκαγιέ, καθώ και στι πλημμύρε, με ανακοίνωσή του είχε τονίσει ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση. Και γι' αυτό και μία από τι πρώτε πρωτοβουλίε θα είναι η μεταφορά στην πολιτική προστασία και τη ΕΜΗ αλλά και του Εθνικού Αστεροσκοπίου έτσι, έτσι ώστε κάτω από έναν φορέα να βρίσκεται όλο το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Ξέρετε οι επιστήμονες δεν συμφωνούν πάντα σε όλα μεταξύ τους αλλά είναι πολύ σημαντικό να συνομιλούν όλοι στην πολιτική προστασία ώστε να μπορούμε και εμεί να κρίνουμε τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία ε, θέτουν στην ε, διάθεσή μας.